Είναι κάτι το οποίο, όπω καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτό από τι τοπικέ κοινωνίε, ιδιαίτερα από την τοπική κοινωνία αιτία. Με το Λασίθι να μπαίνει στο κάδρο των αλλαγών που το Υπουργείο Υγεία σχεδιάζει να θέσει άμεσα σε εφαρμογή, οι αντιδράσει εντείνονται. Δεν μπορεί η Κρήτη να έχει οκτώ νοσοκομεία, από τα οποία τα τέσσερα να βρίσκονται στο Λασίθι. Όσα χειρουργία γίνονται στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, αλλά τόσα γίνονται στα άλλα τρία νοσοκομεία του νομού. Και τελικά πηγαίνουν στο παγνί. Μπορεί τα περί συγχωνεύσεων νοσηλευτικών ιδρυμάτων να είναι ένα σενάριο επαναλαμβανόμενο ανατακτά χρονικά διαστήματα. Όμω αυτή η στοχευμένη αναφορά του ίδιου του Υπουργού στη διάρκεια συνεδρίου λίγε ημέρε πριν δικαίω καλλιεργεί ανησυχία. Και αυτό γιατί κατά την ομιλία του έδωσε το στίγμα του επικείμενου χάρτη υγεία, χωρί να αποκαλύπτει λεπτομέρειε, αλλά τονίζοντα πω η λογική τη πατάτη. Και σε υποστελεχωμένε δομέ λαμβάνει τέλο. Δήλωση που ερμηνεύτηκε ω ξεκάθαρη προαναγγελία την ώρα που οι πληροφορίε κάνουν λόγο για ένα κεντρικό νοσοκομείο αναπεριοχή και με τα υπόλοιπα να συμβάλλουν με συμπληρωματικέ υπηρεσίε και αλλαγή χρήση αναβόντα φωτιέ στο Λασίθι. Και όχι μόνο δεν θα το αποδεχτούμε, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να αρχίσουμε την οποιαδήποτε πίεση, ούτω ώστε όχι μόνο να αναβαθμιστούν ε, οι υπηρεσίε υγεία. Εγώ όχι μόνο να εξυγχρονιστεί όσο χρειάζεται το νοσοκομείο. Σε μια σκληρή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι σύλλογοι εργαζομένων και στα τέσσερα νοσοκομεία του Λασιθίου, το μήνυμα είναι σαφέ με ευθείε βολέ κατά τη κυβέρνηση για επιλογέ χωρί μελέτη που οδηγούν τη δημόσια υγεία στην περιοχή από το κακό στο χειρότερο. Αυτή η πλήρω αντιεπιστημονική και μπακαλίστικη λογική συνεχίζεται και από την σημερινή κυβέρνηση, που έχει συγκεκριμένο και σαφή στόχο να αποδυναμώσει πλήρω τα δημόσια νοσοκομεία προ όφελο του ιδιωτικού τομέα. Κάνοντα ένα βήμα παραπέρα, ο Γιώργο Ζερβάκης αφού ξεκαθαρίζει πω θα ασκηθεί πίεση για ενδυνάμωση του νοσοκομείου, σκοπτικά υπενθυμίζει στην κυβέρνηση το σημαντικό ρόλο του για τη Σιτία, ω μια περιοχή απομακρυσμένη και με ένα απαράδεκτο οδικό δίκτυο. Το νοσοκομείο Σιτία εξυπηρετεί τι ανάγκε όχι μόνο τη περιοχή, αλλά και των νησιών που είναι κοντά. Στο Δήμο μα είναι μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή και απομακρυσμένη λόγω του οδικού δικτύου που υπάρχει. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτούμε κάτι τέτοιο. Τα νοσοκομεία δεν είναι μαγαζιά για να κλείνουν αν δεν είναι κερδοφόρα. Και μια ανθρωπίνη ζωή να σώσουν σε ένα έκτακτο περιστατικό είναι ανεκτήμητη η λειτουργία του. Με τη διαχείριση του κορονοϊού απεδείχθη ο ανεκτήμητο και αναντικατάστατο ρόλο του. Αντί λοιπόν να προτείνει μέτρα ενίσχυση, ο Υπουργό Υγεία ανακοινώνει την κατάργησή του. Την ίδια ώρα σύμφωνα με πληροφορίες τέσσερα είναι τα βασικά κριτήρια. Επικρατέστερα για συγχώνευση είναι τα νοσοκομεία που παρουσιάζουν σήμερα χαμηλή πληρότητα. Ένα βασικό κριτήριο που εμπεριέχεται στο σχέδιο του Υπουργείου είναι η απόσταση μεταξύ των νοσοκομείων. Σημαντικό ρόλο θα παίξει η υποστελέχωση σε προσωπικό, ενώ θα συνεκτιμηθούν και οι δείκτες αποτελεσματικότητας, όπως για παράδειγμα ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνται, αλλά και των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται.